Για να ακούσουμε πώς ακούγονται όλα αυτά στην κυρία Κανέλη, αλλά και ένα σχόλιο, αν θέλετε, για το ΣΥΡΙΖΑ. Το ΚΚΕ δεν έχει σκοματικά προβλήματα, αλλά έχει και διαφορετικού τύπου σε κομματικές διαδικασίες. Κοιτάξτε να δείτε, επειδή έπεσε πολύ η μαυρίλα ξαφνικά εδώ. Ναι. Ένας είναι ικανοποιημένος, ο άλλος είναι τρομοκρατημένος με τον αρχηγό που έρχεται. Το ΚΚΕ θα ανοίξει ένα παράθυρο στον ήλιο και στον κόσμο. Έχουμε 50 χρόνια φεστιβάλ της ΚΝΕ και έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δεν ξέρω πολλά κόμματα να έχουν ξεκινήσει μια πολιτισμική διαδικασία όπως είναι το φεστιβάλ και να έχει γίνει θεσμός. Και να το περιμένει ο κόσμος και να έχουν αλλάξει οι Σεπτέμβριδες όλου του κόσμου. Σε δύο μέρες έχουμε την επέτειο, τη μαύρη της δολοφονίας του Φίσα, σε 2-3 μέρες, ναι. Στις 18 του μηνός, από τους Χρυσαυγίτες. Οι Χρυσαυγίτες αυτή τη στιγμή, με τον ένα με τον άλλο τρόπο, επελάβουν στην Ευρώπη. Εμείς δεν θα φέρουμε το Μακρόν στο φεστιβάλ. Ναι. Που φέτος θα είναι και 4 μέρες αντί για 3, γιατί ο κόσμος είναι πολύ μεγάλος, είναι 50 χρόνια, είναι άπειρες οι εκδηλώσεις. Δεν χωράμε, πώς να σας το πω. Δηλαδή έρχεται πολλής κόσμος στο φεστιβάλ. Θα έρθει ο Λιγέμα. Θα έρθει ο Ματέ, ο Γάλλος συνδικαλιστής, γιατί και σε χώρες που δεν είχαν μνημόνια και σε χώρες που δεν είχαν τα προβλήματα που είχαμε εμείς εδώ και δεν ήταν χρεωμένες και δεν ήταν μικρές και δεν ήταν τούτο και δεν ήταν εκείνο. Η Γερμανία κλείνει. Λαϊκό μέτωπο. Η Γερμανία κλείνει. Όλοι μαζί πήγανε. Το ΚΚΕ το αρνείται στην Ελλάδα. Δεν κάνανε λαϊκό μέτωπο, το λέτε εσείς αυτό. Κάνανε ένα εκλογικό μέτωπο για να εμποδίσουν τη Λεπέν. Η πρώτη φορά είναι. Η τέταρτη είναι με τη Λεπέν. Την εμποδίσανε. Δόξα τω Θεώ, καλά κρατεί η Λεπέν για όσους την ψηφίζουν. Και για τους θαυμαστές της εδώ. Και τώρα φέρετε στις δημοσκοπήσεις και πρώτη, γιατί εσείς για δημοσκοπήσεις μιλάτε. Ναι, ναι. Τώρα, η Νέα Δημοκρατία τραβάει συνεχώς. Παρότι είμαστε στην εποχή την πιο προηγμένη τεχνολογικά, η Νέα Δημοκρατία έχει μείνει πίσω. Τραβάει φωτογραφίες σαν τις παλιές, ξέρετε, της μιας κρίσης. Τάκ, τίποτα, σαν τα ναι. Παλιά Kodak, να πω, δεν υπάρχει Kodak για να πείτε ότι κάνω διαφήμιση. Τραβάει μία τσακ, σήμερα, πολύ ωραία τα πράγματα. Πετάει μια φωτογραφία ένα πρωί σε μια τηλεόραση, να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Από κάτω κρύβονται δράματα. Από κάτω κρύβεται ένας λαός ο οποίος έχει αρχίσει και χάνει την ελπίδα του. Αυτοί οι 500.000 που λέτε που βρήκανε περισσότερη εργασία. Κυρία Μιχαηλίδου, τι εργασία βρήκανε? Βρήκανε εργασία με προοπτική ή απλώς χωθήκανε κάπου με ένα ψιλομισθούλι, ο οποίος και αυτός είναι αμφίβολος, αν είναι σταθερός, αν είναι μόνιμος? Εδώ μιλάμε για κόσμο ο οποίος από τις ψυχιατρικές ανάγκες για τις οποίες σας έχουμε στυλιτεύσει και θα σας πηγαίνουμε κυριολεκτικά κυνηγώντας σας για την κατάσταση στις ψυχιατρικές δομές, μέχρι τα σχολεία και τους παιδικούς σταθμούς. Κοιτάξτε να δείτε, όταν η Λαϊκή Συσπήρωση στην Αθήνα, για παράδειγμα, έρχεται και σας λέει εδώ και χρόνια, όχι τώρα, ότι τουλάχιστον 80-90 σχολεία, εάν δεν φτιαχτούν, θα πέσουν πάνω στα κεφάλια των παιδιών. Και δεν είναι μόνο η ξενοδοχειακή υποδομή των σχολείων. Είναι η δομή αυτή καθ' αυτή. Και έχετε ανταποκριθεί στο αίτημα σε 3 ή σε 5. Η ελπίδα πέφτει, χαμηλώνει. Οι άνθρωποι έχουν καταλάβει. Βασίζονται μόνο στα χέρια τους και στο κόμμα που τους εκπροσωπεί. Πάντως, κύριε Κανέλη, εγώ θα επικαλεστώ πάντα τις δημοσκοπήσεις. Εμείς είμαστε στρέφονται πιο δεξιά, δεν στρέφονται στο ΚΚΕ. Στρέφονται στο Λατινοπούλου, στον Αψιό, στο Βελόπουλο. Πού στρέφονται? Δημοσκοπικά. Στη σάρκα από τη σάρκα τους. Στη σκολικοειδητή απόφυση που έφυγε τη μία φορά, στην άλλη σκολικοειδητή που έφυγε από την άλλη, σε μία ουρά που περίσευε που πήγε παραπέρα. Δεν πάνε και σε κάτι ξένο. Σάρκα από τη σάρκα τους είναι. Δηλαδή. Και τούτοι εδώ που σκοτώνονται, σάρκα από τη σάρκα τους είναι. Έλεγε. Οι 87, οι 100, οι τούτοι, κινητά. Όχι, από την ώρα που αυτοαποκλήθηκαν οι σοσιαλδημοκράτες, τελειώσαμε με το ΣΥΡΙΖΑ εμείς. Δεν σε ξανααναλώσουμε ούτε ένα λεπτό από τη ζωή μας. Δεν μπορεί να μας πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Καλά, δεν τον είχατε υποδεχτεί υλικά ποτέ το ΣΥΡΙΖΑ. Μα ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς να τα ακούτε. Ναι. Εσείς να τα ακούτε. Μας πρίξατε από πριν από το 15, από την εποχή που το κάνανε τα τσιμιτσικότσι με τον Καμένο. Και είχατε αριστεροδεξιό. Δεκάρα, δεν βγαίνει αυτό το σχήμα με τίποτα. Ναι. Ξεπερνάει τη ταινία επιστημονικής φαντασίας. Βαρέθηκα να σας ακούω 20 χρόνια. Όλους σας, όταν λέω όλους σας, συμπεριλαμβανομένων ημών. Γιατί δεν πάτε μαζί? Γιατί δεν κάνετε μια δυνατή αριστερά? Γιατί δεν πάτε στην ίδια πλατεία? Εκείνη η πλατεία, εκείνα τα παπούτσια. Μας ψεύομαι κάθε φορά το χρόνο και. Είναι ανάδελφο κομμάτι. Εγώ δεν διέκοψα κανένα. Ήμουν πολύ ήρεμη και πολύ ψυχρή. Είστε δίκιο, κύριε Καρδί. Αυτά που είπα σας δημιούργησαν την ανάγκη να με διακόψετε. Τρομερή ασυμμετρία. Όχι, όχι. Υπάρχει μια τρομερή ασυμμετρία στη διάρκεια του λόγου. Δεν θέλουμε να δικήσουμε κανέναν. Το καταλαβαίνετε. Εγώ δεν στον παρουσιαστώ. Εσείς μου είχατε βάλει χρονόμετρο να το ξέρω. Όχι, όχι, κύριε Κανέλη. Ήταν πολύ ευγενική κιόλα. Δεν θα
βρείτε αξιωματική αντιπολίτευση. Στους παρουσιαστές απευθυνόμων. Και η πραγματική αντιπολίτευση είναι το κουκουέ, ξέρετε, γιατί το βρίσκεται στον δρόμο. Δεν απόψατε κανέναν, αλλά καταλάβατε ασύμμετρα πολύ χρόνο σε σχέση με τους υπόλοιπους εμάς. Κύριε Μιχαηλίδου... Προφανώς γιατί έχω κάτι να πω, κύριε Μιχαηλίδου. Επειδή είναι η πολλωστή φορά που το υφίσταμε αυτό, σας λέω λοιπόν ότι... Για να αναλωθούμε σε αυτό, κύριε Κανέλη. Ελάτε, ελάτε. Η αντιπολίτευση που ασκεί το κουκουέ δεν είναι μόνο εντός κοινοβουλίου. Και δεν είναι μόνο εντός δημοσκοπήσεων ή εκτός δημοσκοπήσεων. Η αντιπολίτευση που ασκεί το κουκουέ, ο λαός ο ίδιος, είναι σε δρόμους, πεζοδρόμια, συνδικάτα, βλέπετε παντού, όπου έχει ασκήσει πίεση πραγματική ο λαός από κάτω, με τις δυνάμεις του οργανωμένος, έχει κερδίσει. Μάλιστα. Και θα κερδίσει και στο τέλος, σε τελευταία ανάλυση. Ό,τι και να πάτε, όσες είστε Θεσσαλονίκης και να φτιάξετε, νούμερο 1, 2, 3, 23. Η Θεσσαλονίκη αυτή καθ' αυτή, αυτή τη στιγμή υποφέρει. Επομένως, δεν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα, ούτε κάποια προσδοκία μεσία που έρχεται να μεταφράσει του μεγάλου Βεληνικού, σαν τον Κασελάκη που ψεύτηκε από το Μαϊάμι και ήρθε να πλήξει την κακιά σοσιαλδημοκρατία στην Ελλάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρέπει να απαντήσει και η κυρία Μιχαηλίδου και ο κύριο Παπάς. Το πρόβλημα του ζελενσκισμού τη ελληνική πολιτική ζωή.